Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού Τρίτο βίντεο στη σειρά με quick tips για την DJI Fly App Δηλαδή την εφαρμογή με την οποία πετάμε τα drone της DJI Σήμερα θα το δείξουμε στο DJI Flip Αλλά δεν υπάρχει καμία διαφορά για τα drone τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία Γιατί είναι μια συγκεκριμένη λειτουργία και έχει να κάνει με το orientation του βίντεο, δηλαδή αν θα είναι οριζόντιο ή κάθετο για να μπορούμε να το αναβάζουμε στα social media. Όπως οι περισσότεροι θα ξέρετε, στο DJI Mini 4 Pro η κάμερα γυρίζει, οπότε μπορούμε απευθείας να βγάλουμε βίντεο 9 προς 16 και να τα ανεβάσουμε στα social media. Όμως, στα υπόλοιπα drone δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το μόνο drone που υποστηρίζει κάτι τέτοιο είναι το Mini 4 Pro, αυτή τη στιγμή που πωλείται σαν καινούριο στα καταστήματα. Στα υπόλοιπα drone λοιπόν, η DJI έκανε μια πολύ απλή κίνηση και έβαλε κάποιους οδηγούς στην οθόνη απάνω για να μας βοηθήσει να κεντράρουμε καλύτερα το πλάνο μας. Και θα σας δείξω πώς μπαίνουν αυτοί οι οδηγοί και τι εννοώ. Αν πάμε μέσα, go fly, και πάμε στο μενού πάνω δεξιά τρεις τελίτσες, πάμε κάμερα και κατέβουμε πάλι προς τα κάτω. Κάτω από το grid lines θα δείτε ότι έχει ένα μενού που λέει frame guide και θα σας το διαβάσω, μάλλον θα σας το μεταφράσω συγχρόνως, λέει ότι ενεργοποιώντας τους, τα frame guides δεν επηρεάζεται το τελικό εγεγραμμένο βίντεο. Τα frame guide είναι μόνο διαθέσιμα όταν γράφουμε σε landscape orientation, δηλαδή 16 προς 9. Αυτό το μενού εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα μας βοηθήσει να βγάλουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα σε κάθετο orientation. Πάμε να δούμε τι λέει μέσα το μενού. Τώρα το έχω όχι γιατί τραβούσα 16 προς 9, αλλά πάμε να δούμε τι εννοεί με το frame guide. Εδώ έχουμε απάνω όπως βλέπετε διάφορε, διά, διάφορα άλλα νούμερα τα οποία μας δίνουν διαφορετικά, όχι orientation αλλά και πόσο wide θα είναι κάτι κτλ. Κροπάρει έτσι δεν αλλάζει κάτι, το βίντεο είναι το ίδιο, απλά μας δίνει οδηγούς για να έχουμε έτσι ένα καλύτερο κεντράσμα του πλάνου. 2,39 προς ένα widescreen, 2,2 προς ένα mobile, film βλέπετε εδώ διαφορετικά, HDTV, DTV 16 προς 9, εντάξει, 4 προς 3 all TV είναι οι παλιές τηλεοράσεις που είχαμε, οι CRT, οι χοντρές όποιος θυμάται, 1 προς 1 square και πάμε σε αυτά που μας ενδιαφέρουν τα vertical λοιπόν 3 προς 4 και 9 προς 16 εάν διαλέξω το 9 προς 16 και πάμε έξω θα δείτε ότι έχει προσθέσει πλέον οι γραμμές οι οποίες ήταν σε όλο το πλάτος του τηλεφώνου τις οθόνες του τηλεφώνου έχουν μαζευτεί στο κέντρο και έχουν μαρκάρει το σημείο όπου είναι 9 προς 16 ο λόγος της εικόνας του βίντεο άρα εδώ τώρα μπορούμε να κεντράρουμε καλύτερα το πλάνο μας. Υπενθυμίζω δεν αλλάζει κάτι στην εγγραφή του βίντεο, πάλι θα πρέπει να πάρουμε το βίντεο και να το κροπάρουμε, αλλά θα έχουμε κάνει καλό κεντράρισμα και θα είναι πολύ πιο εύκολο. Επίσης, αν πάμε μέσα στο μενού και πάω στο 9 προς 16 και διαλέξω το 3 προς 4, το οποίο είναι και αυτό πολύ δημοφιλές, θα δείτε είναι λίγο πιο φαρδί, και είναι πιο δημοφιλές γιατί έχει μεγαλύτερο πλάτος και καλύπτει περισσότερο πλάνο. Δηλαδή έχουμε περισσότερα πράγματα που μπορούμε να δείξουμε. Προσωπικά το χρησιμοποιώ αρκετά συχνά αυτό παρά το 9 προς 16. Το 9 προς 16 το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ στενό. Ενώ το 3 προς 4 μου δίνει λίγο πλάτος. Χαραμίζω λίγο πάνω κάτω αλλά έχω λίγο πλάτος για να δείξω κάτι περισσότερο. Οπότε συνήθως και μπορεί να το έχετε δει και εσείς από τα short που ανεβάζω στο YouTube αλλά ακόμα και από το TikTok όποιοι ακολουθούν και εκεί το κανάλι ότι συνήθως ανεβάζω 3 προς 4 και αυτό θα το καταλάβετε γιατί θα δείτε λίγο μαύρο απάνω και λίγο μαύρο κάτω. Αυτό σημαίνει ότι είναι 3 προς 4. Σε περίπτωση που ήταν 9 προς 16 θα βλέπατε ότι θα ήταν full screen η οθόνη στα shorts στο TikTok ή στα stories του Instagram και τα λοιπά. Πάμε πάλι πίσω στο μενού μέσα να, το, να αφαιρέσουμε τα frame guides να κάνουμε off και εν συνεχεία θα μας εμφανίσει την αρχική οθόνη όπως την είχαμε σετάρει εμείς. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή και βολική λειτουργία η οποία βοηθάει αρκετά στο να πετύχουμε και να καδράρουμε καλύτερα τα κάθετα πλάνα μας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!